Η θεολογία στη ζωή μας με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθερο. Αγαπητοί ακροτές χαίρετε εφόσον στις προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για το ότι ο Θεός είναι άκτιστος και δημιούργησε τον κόσμο και ο οποίος κόσμος λέγεται κτιστός Άρα κάνουμε τη διάκριση μεταξύ ακτής και ακτιστού Στη συνέχεια μιλήσαμε για τη δημιουργία του κόσμου, ότι ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο και πρώτα δημιούργησε τον αερό κόσμο και έπειτα τον αισθητό κόσμο, όλο αυτό που βλέπουμε και τον άνθρωπο που αποτελείται από νοερό και αισθητό. Στη συνέχεια, στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το θέμα των νοερών πνευμάτων και στα νοερά πνεύματα συγκαταλέξαμε τους αγγέλους και φυσικά και τους δαίμονες οι οποίοι προήρθαν από τους αγγέλους. Είδαμε λοιπόν τα νοερά πνεύματα. Τι είναι οι άγγελοι και τι είναι οι δαίμονες. Και ποιο είναι το έργο των αγγέλων και ποιο είναι το καταστροφικό έργο των δαίμονων. Οπότε έχουμε τη δημιουργία του κόσμου, πρώτα του νοερού και μετά του αισθητού και μετά έχουμε τη δημιουργία του ανθρώπου. Πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Και βεβαίω αυτό θα γίνει και στη επόμενη εκπομπή γιατί δεν θα ολοκληρώσουμε με τη σημερινή εκπομπή το θέμα της δημιουργίας του ανθρώπου. Η δημιουργία του ανθρώπου είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Εδώ δημιούργησε τον άνθρωπο αφού έλαβε χώμα χούν από την γη. Επομένως δημιούργησε από κάτι το οποίο υπήρχε. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι κατευθείαν δημιουργημένη από το Θεό. Θα τα δούμε όμω αυτά αναλυτικότερα στα επόμενα των εκπομπών αυτών. Είναι γεγονό ότι ο άνθρωπο είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού που έγινε την έκτη μέρα τη δημιουργία κατά τη διοίκηση του Θεού του Μωησαίου και είναι γραμμένο στο πρώτο βιβλίο τη Αγία Γραφή και τη Παλαιά Διαθήκη βεβαίω. Παλαιά Διαθήκη και η Αγία Γραφή που είναι μαζί με την καινή Διαθήκη είναι το πρώτο βιβλίο που λέγεται Γένεση. Είναι ο άνθρωπο η περίληψη όλη τη δημιουργία γιατί αποτελείται και από ψυχή και από σώμα και έχει και το νερό που συγγενεύει με τους αγγέλους, έχει και το αισθητό που συνδέεται με την κτήση. Συγχρόνως ο πρώτος άνθρωπος, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, είχε και στα δύο στοιχεία τη χάρη και ενέργεια του Θεού. Δηλαδή είχε την ενέργεια του Θεού και τη χάρη και στο σώμα και στην ψυχή. Έχει λοιπόν σώμα και έχει ψυχή και αυτό λέγεται πνεύμα. Ποιο λέγεται πνεύμα, το πνεύμα είναι η χάρις του Θεού που είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Αυτή η δυσύνθετη ύπαρξη του ανθρώπου που αποτελείται από ψυχή και σώμα πέραν το ότι είναι αποκαλυπτική αλήθεια που δόθηκε από τον Θεό διά του Μωυσέως και μετά το είπε και ο ίδιος ο Χριστός γιατί ο Χριστός ο άσρακος λόγος ήταν εκείνος ο οποίος το είπε στο Μωυσή και μετά έρχεται ο Χριστός γίνεται άνθρωπος και το διδάσκει Συγχρόνως αυτό που απεκάλυψε ο Χριστός είναι και προσωπική εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος έχει μέσω τη χάρη του Θεού. Η δίγηση του βιβλίου της Γενέσεως μας περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου. Αλλά ακόμη και πριν γραφεί το βιβλίο από το Θεόπτη Μωυσή, οι Θεόπτες γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Για το σώμα είχαν και έχουν την επιβεβαίωση των αισθήσεων και της υπάρξεώς του σε ιδιαίτερο χώρο και χρόνο ζούμε σε ένα ιδιαίτερο χώρο και χρόνο, κινούμαστε και ξέρουμε ότι έχουμε σώμα. Αλλά για την ύπαρξη της ψυχής απέκτησαν τη βεβαιότητα με τη γνώση του εαυτού τους εν την. Οι Άγιοι αισθάνονταν την κίνηση της ψυχής που ενεργοποιούσε τις δυνάμεις του σώματος, είχαν εμπειρία της ενεργίας του νου στην καρδιά, γνώριζαν εκπήρα την έλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή, αλλά γνώριζαν και την άρση τη συνεργία του Θεού από την ψυχή. Οπότε η ψυχή όταν έρεται η χάρη του Θεού ή μειώνεται αυτή η χάρη του Θεού, βιώνει το λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Όχι ότι πεθαίνει η ψυχή, υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κατά Θεόν, δεν έχει μέσα της τη χάρη του Θεού. Στη συνέχεια θα δούμε τα σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου και τη λειτουργία της ψυχοσωματικής υπάρξεώς του μέσα από την εμπειρική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Και πρώτα πρώτα να δούμε το γεγονός ότι η δημιουργία του ανθρώπου κατ' και και Θεού. Ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού και δημιουργήθηκε την έκτη μέρα της δημιουργίας μετά τους αγγέλους και την κτήση. Και εκεί στο πρώτο βιβλίο του, της Γενέσεως, στον 26ο έως 28ο στίχο γράφεται και είπε ο Θεό πίσω με άνθρωπο κατ' εικόνα η και καθομίωση. Και αρχέτωσαν των ηχθείων τη θαλάσση και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάση τη γης και πάντων των ερπετών των ερπώντων επί τη γη. Και επίση ο Θεό τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίση αυτόν. Άρσεν και θύλοι επίση αυτού και ευλόγησαν αυτού ο Θεό. Η διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομίσης του Θεού είναι βασική σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Στη διδασκαλία δηλαδή των θεωμένων Αγίων. Αυτή την αλήθεια την βλέπουν οι θεόμενοι μέσα από την αγιοπνευματική τους εμπειρία. Υφίσταται διαφορά μεταξύ των εκφράσεων εικόν Θεού και κατ' εικόνα Θεού. Η πραγματική εικόν του Θεού Πατρός είναι ο λόγος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όπως το λέει ο Αποστός Παύλος, ως ο Χριστός εστίν εικόν του Θεού το αοράτου. Το λέει αυτό και προς uh, τη Δευτέρα προς Κορυθής Επιστολή, το λέει και στην Κολασαής, ως εικόν εστίν του Θεού το του αοράτου, πρωτότοκος πάσης εκτίσεως. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε από τον Πατέρα, διά του Ιού εν πνεύματι Αγίου, είναι κατ εικόνα του Λόγου και πρέπει να φτάσει έτσι στο καθομίαση. Η εικόνα του Θεού το αοράτου είναι ο λόγος. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του λόγου. Ο άνθρωπος από το κατ' εικόνα έπρεπε να φτάσει στο καθομίαση, δηλαδή στη θέωση, με την ενέργεια του Θεού και τη δική του συνέργεια. Ο Άγιος Ειρηνέο, επίσκοπος Λουγδούνου, όπως λέγονταν τότε, τη σημερινή Λιώνος, γράφει διατάφτη τη της τάξεως και των τιού των ρυθμών και της αγωγή ο γεννητός και πεπλασμένος άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση του αγενήτου γίνεται Θεού. Λοιπόν, ο γεννητός και πεπλασμένος άνθρωπος που πλάστηκε ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και καθομοίωση του αγενήτου Θεού. Πώς? Του μεν πατρός ευδοκούντος και κελεύοντος, ο πατήρι είναι εκείνος που διέταξε, του δε ιού πράσοντος και δημιουργούντος, του δε πνεύματος τρέφοντος και αυξάνοντος του δε ανθρώπου η ρέμα προκόπτοντος και προς τέλειον ανερχομένου τέλειος γαρ ο αγέννητος ούτος δε εστί Θεός λοιπόν εδώ φαίνεται καθαρά είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει από τις πρώτους αιώνες της Εκκλησίας ότι ο πατήρ ευδοκεί και κελεύει ο Υιός ο... που πράττει και δημιουργεί και το Άγιο Πνεύμα που τρέφει και αυξάνει είναι αυτό που λέμε ο πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίο πει τα πάντα και λέει έκφραση του δε ανθρώπου λέει η ρέμα κοιτάξτε ωραία έκφραση η ρέμα προκόπτοντος και προστέλαιον ανερχομένου ανερχομένο με μια ηρεμία έδωσε αυτή τη ζωή έδωσε αυτή τη φλόγα και με ηρεμία ο άνθρωπος οδηγείται τρέφεται και οδηγείται από το κατοικόνα στο καθομοίωση Μέσα στον άνθρωπο από τη δημιουργία του Τριαδικού Θεού υπήρχε μια ορμή. Όπω είδαμε προηγουμένω αυτό το οποίο έλεγε και ο Άγιο Ειρηνέο. Η ρέμα λέει του δε ανθρώπου, η ρέμα προκόπτοντο και ανερχομένου. Είναι μια ορμή για να οδηγηθεί από το κατοικόν σε καθομοίωση. Όπω και πάλι λέει ο Άγιο Ειρηνέο. Έδιδε τον άνθρωπο, έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπο πρώτον γενέστε και γενόμενο να αυξήσει και αυξήσεντα ανδροθήνε και αδροθέντα πληθυνθήνε και πληθυνθέντα ενισχύσε και ενισχύσεντα δοξαστήνε και δοξαστέντα ή τον εαυτού δεσπότην. Κοιτάξτε ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου. Έπρεπε λέει ο άνθρωπος πρώτα να γίνει και αφού γίνει να αυξηθεί και αφού αυξηθεί να ανδρωθεί, να μεγαλώσει και αφού ανδρωθεί να πληθυνθεί Δηλαδή να συντελέσει στο να γεννηθούν και άλλοι άνθρωποι. Και αφού πληθυνθεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και αφού ενισχυθεί να δοξαστεί. Να δει τη δόξα του Θεού. Αυτό το σημαίνει δοξαστή. Να δει το Θεό μες στο φω. Και αφού δοξαστεί, λάβει τη χάρη του Θεού δηλαδή, να δει το δεσπότη του. Αυτό είναι ο σκοπό. Να μεγαλώσουμε, να αυξηθούμε να δούμε τη χάρη του Θεού και να φτάσουμε να δούμε το δεσπότη μας Χριστό. Θεός γαρ ο μέλλον οράστε. Αυτό που πρέπει να δίνει ο Θεός. Όραση δε Θεού περιποιητική αυθαρσίας. Όταν φτάσει ο άνθρωπος να δει το Θεό τότε αυτό του δίνει την αυθαρσία. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομίζει Θεού έχει πνοή ζωής που τον έκανε ψυχικό άνθρωπο αλλά και πνεύμα ζωοποιούν που τον έκανε πνευματικό δηλαδή του έδωσε ζωή και αυτό που λέει ζωή είναι ο άνθρωπος ο ψυχικός έχω ζωή αλλά του έδωσε όμως και πνεύμα που ζωοποιεί και αυτό το πνεύμα το Άγιο Πνεύμα που τον κάνει πνευματικό γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιρηναίος, πάλι ο Λιώνος επίσκοπος έτερον στην πνοή ζωής ή και ψυχικών απεργαζομένων των άνθρωπων και έτερων πνεύμα ζώπιούν Άλλο είναι να έχει ζωή ο άνθρωπος και του έδωσε τη ζωή και, έχουν, και έχουμε όλη η ζωή και άλλο είναι να έχει κανείς πνεύμα ζώπιούν να έχει το Άγιο Πνεύμα το και πνευματικόν αυτόν αποτελούν, ώστε να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Ιούν πνοή πρόσκαιρος, το δε πνεύμα αέναον εάν έχει απλώς την πνοή ζωής, ενεφύσισε λέει και του έδωσε πνοή ζώσαν. Αυτή η πνοή ζωής την έχουν όλοι. Αυτή τη ζωή την έχουν και τα ζώα. Ζουν και αυτά. Εμείς έχουμε κάτι παραπάνω που έχουμε ψυχή. Έχουμε λογική και νοερά ενέργεια. Λοιπόν, άλλο είναι. Αυτή η πνοή είναι πρόσκαιρη. Αυτή η πνοή της ζωής είναι πρόσκαιρη. Το πνεύμα, το ζωοποιούν, είναι εκείνο το οποίο είναι αέναον. Εδώ βέβαια αναλύει βάση, αυτά που λέει με αυτά που λέει βασίζεται στον Απόστολο Παύλο που μιλάει για το σαρκικό άνθρωπο, και το πνευματικό άνθρωπο. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ζωή αλλά δεν έχει Άγιο Πνεύμα και ο ψυχικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μια ζωή αλλά δεν έχει και αυτός πνεύμα ενώ ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ζωή, ψυχή και έχει και Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που μέσα του έχει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αυτό φαίνεται, είναι έκδηλη γιατί του δίνει πολλά χαρίσματα. Τον κάνει να προσεύχεται συνεχώς, να καθοδηγεί, να αποκαλύπτει. Ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτόν και αυτός να μιλά. Ο άνθρωπος μετά τη δημιουργία του είχε ψυχή και σώμα, αλλά μετήχε και του Αγίου Πνεύματος δεν, ήταν, δεν είχε τρία πράγματα. Δεν ήταν τρισύνθετος από τη φύση του. Από τη φύση του είχε ψυχή και σώμα. Αλλά ταυτόχρονα είχε και το Άγιο Πνεύμα που ήταν και στην ψυχή και στο σώμα. Η αληθινή έννοια της φράσεως ότι ο άνθρωπος είναι κατ' και και καθομίσουν Θεού αποκαλύφθηκε πλήρως με την ενανθρώπιση του Χριστού και βιώνεται από τους θεουμένους. Αυτό τι σημαίνει ο φυσικό άνθρωπο, που είναι κατοικώνα και καθομείος. είναι αυτό που είναι οι Άγιοι. Επομένω, δεν είναι μια φιλοσοφική και δυνατική ερμηνεία και διδασκαλία. Η ανθρωπολογία των πατέρων στηρίζεται στη βιβλική διδασκαλία περί τη κατοικώνα και καθομοίωση να δημιουργία του ανθρώπου, και όχι σε κάποια φιλοσοφική διδασκαλία περί προσώπου. Και όταν κάποτε στου πατέρε γίνεται αναφορά στον άνθρωπο ως πρόσωπο εννοείται αυτό το εικόνα και κυρίως το καθομοίωσιν Θεού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρόσωπο μου λέει σημαίνει είτη υπόστασης, φύσης είτε ουσία. Ουσία γάρ το εικόνα. ο λόγος. Το καθομοίωσιν είναι ο βίος. Υπόσταση στην εξών αμποτέρων η αιρετή συμπεπλήρωται έτσι το κατ' είναι η ουσία δηλαδή ο λόγος ενώ το καθομείωσιν είναι η υπόσταση δηλαδή ο βίος, η θέωση μέσα σε αυτή την προοπτική πρέπει να ερμηνευτεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου το γεγόναμεν του Χριστού εάν περ την αρχή της υποστάσεως μέχρι τέλος βεβαίων κατάσχουμεν Η πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα είχαν ψυχή και σώμα. Αλλά είχαν και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε προηγουμένως, η οποία χαρίτωνε τον όλο άνθρωπο, και το σώμα και την ψυχή. Με αυτό δεν νοείται κάποιο τρισύνθετο από τη φύση του, αφού δεν ήταν τρισύνθετος από τη φύση του, αλλά το Άγιο Πνεύμα φώτισε την ψυχή και το σώμα και έτσι ο άνθρωπος ήταν πνευματικός. Αυτό το γνωρίζουν επαρκώς οι θεούμενοι οι οποίοι βλέπουν εκ πείρας την διαφορά μεταξύ ψυχικού και πνευματικού ανθρώπου. Βλέπουν ποιο είναι ο πνευματικό άνθρωπο. Είναι αυτό ο οποίο έχει μέσα του την ευχή, την ωραία προσευχή, την αγάπη για τον Θεό. Και βλέπουν ότι μέσα του κατοικεί ο Θεό. Και βλέπουν κάποιον άνθρωπο που ενεργεί με τα πάθη, ή το βλέπουν και οι ίδιοι μέσα στον εαυτό του. Πώ ενεργούσαν στην αρχή, πώ είχαν τα πάθη του και πώ μετά άλλαξαν και βλέπουν μέσα τη χάρη του Αγίου οπότε ξέρουν και λένε ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Είναι ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας με πάθη και ο νέος κατά Χριστόν, άνθρωπος. Οπότε βλέπουμε ότι είναι το κατ' που είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αλλά δεν φτάνει να παραμείνουμε στο κατ' Πρέπει να προχωρήσουμε στο καθομείωση. Και το καθομείωση είναι η θέωση του ανθρώπου. Όταν μιλάμε αγαπητοί ακροατέ για τον άνθρωπο και τη δημιουργία του ανθρώπου, φυσικά αυτό το εννοούμε ότι τον δημιούργησε ο Θεό. Ο Θεό είναι άκτιστο και δημιούργησε τον άνθρωπο κτιστό. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο άνθρωπο. Υπήρχε κάποτε μια στιγμή που ο Θεό αποφάσισε να το δημιουργήσει. Να δημιουργήσει όλη την κτήση και μετά να δημιουργήσει και τον άνθρωπο. Οπότε ο άνθρωπο έχει μια αρχή. Έχει αρχή δημιουργία. Γι' αυτό και λέγεται κτιστό. Και η ψυχή είναι κτιστή. Ο Θεό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ενεφύσισε και έγινε ο άνθρωπος τη ψυχή ζώσαν και ενεφίση και αυτή η ενέργεια του Θεού δημιούργησε την ψυχή οπότε έχει μια αρχή ο άνθρωπος δεν έχει τέλος δηλαδή το πεθαίνει αλλά θα γίνει και πάλι η Ανάσταση των Ακρών και θα ζει αιωνίως ο άνθρωπος και η ψυχή αλλά αυτό δεν είναι, δεν είναι, φυσική κατάσταση της ψυχής γιατί η ψυχή δεν είναι άκτης, είναι κτιστή και θα έπρεπε να έχει τέλος αλλά δεν έχει τέλος γιατί ο Θεός θέλησε η ψυχή να μην έχει τέλος και ο άνθρωπος να είναι μαζί του αιωνίες. Είναι ένα χάρισμα το οποίο έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο. Οπότε να δούμε λίγο εδώ το πώς δημιούργησε την ψυχή και το σώμα, πώς έγινε αυτή η δημιουργία, η συνδημιουργία ψυχής και σώματος γιατί δεν υπήρχε η ψυχή πρώτου σώματος και δεν υπήρχε το σώμα πριν την ψυχή αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η ψυχή με το σώμα. Η βασική διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ότι το σώμα δεν προϋπήρχε της ψυχής. Ούτε η ψυχή προϋπήρχε του σώματος. Αλλά η ψυχή και το σώμα δημιουργήθηκαν ταυτοχρόνως από το Θεό. Στο βιβλίο της Γενέσεως γράφεται, στο δεύτερο κεφάλαιο, «Και έπλασαν ο Θεός των άνθρωπον, χούν από τη γης, λαβών χούν από τη γης, και ενεφύσισαν το πρόσωπο αυτού πνοήν ζώσαν, πνοήν μάλλον ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η πλάση αναφέρεται στο σώμα. Πήρε από χούν, χώμα, δεν είναι απλώς χώμα, είναι λεπτή σκόνη, λένε οι πατέρες. Πήρε λοιπόν κάτι το λεπτό και το έκανε, το δημιούργησε το σώμα και μετά ανεφίστησε. Η δημιουργία του σώματος έγινε με την ουσιοποιό, ενέργεια του Θεού. Άρα λοιπόν η πλάση αναφέρεται στο σώμα και το εμφύσιμα, η πνοή ζωής, αναφέρεται στην ψυχή. Αυτή η δημιουργία του σώματος έγινε με την ουσιοποιώ ενέργεια του Θεού και η δημιουργία της ψυχής έγινε με τη ζωποιο ενέργεια του Θεού. Μία είναι βέβαια η ενέργεια του Θεού, δεν υπάρχουν δύο-τρει περισσότερες ενέργειες, αλλά ανάλογα με αυτό που δημιουργεί παίρνει και το ειδικό όνομα. Επομένω, λέμε μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά ανάλογα με τα αποτελέσματα που δημιουργεί, λαμβάνει διάφορα ονόματα. Έτσι, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, που είναι διδασκαλία τη Εκκλησία, η ψυχή δημιουργήθηκε από το Θεό ταυτοχρόνω και συνεπάρχει με το σώμα μέχρι το θάνατο. Τότε χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία προσωρινώ μέχρι την κοινή ανάσταση, οπότε και πάλι θα γίνει αυτή η ένωση ψυχής και σώματος τόσο στους δικαίους όσο και στους αμαρτωλούς φυσικά ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθαίνει θάνατον ούτε και ο Θεός λέει η Παλαιή δεν τον δημιούργησε για να πεθάνει τον δημιούργησε για να παραμείνει αθάνατος αλλά ο θάνατος μπήκε μέσα στον άνθρωπο όχι από το Θεό αλλά από την απόφαση του ανθρώπου να αμαρτήσει με τη συμβουλή του διαβόλου δηλαδή είναι ο διάβολος ο του έκανε την πρόταση στην Εύα να φάγει από τον καρπό, τον αποκοραιωμένο καρπό, ο οποίο δεν ήταν κατάλληλος να το φάει εκείνη τη στιγμή. Αυτό το δέντρο ήταν η θέωση κατά τον Άγιο Γρηγόρο του Θεολόγου. Θα το έτρεγε όταν θα ήταν πιο όρημο. Ήταν σαν ένα βρέφος τώρα, όταν δημιουργήθηκε και έπρεπε να οριμάσει για να φάγει αυτόν τον όρημο καρπό. Εκείνο άκουσε τον διάβολο, η Εύα αμάρτησε και κινήθηκε η προαίρεσή της κακός έχουμε δηλαδή κακή εξέλιξη προαίρεσος οπότε έχουμε την αμαρτία και φυσικά μετά την αμαρτία που δεν είναι τίποτα άλλο η, η απώλεια της χάριτος του Θεού και όταν χάνει κανείς το Θεό που είναι το φως και η ζωή έρχεται το σκοτάδι και ο θάνατος έτσι εισήλθε μες τον άνθρωπο εισήλθε το κράτος του θανάτου λοιπόν έχουμε στην δημιουργία λοιπόν ψυχής και σώματος, δημιουργήθηκε ταυτόχρονα η ψυχή από το Θεό και το σώμα, το σώμα και η ψυχή και χωρίζονται προσωρινώς ε, με το θάνατο, αλλά πάλι θα ενωθούν με την δεύτερα παρουσία του Χριστού και θα γίνει η Ανάσταση των Νεκρών. Αυτά πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Διαφορετικά πρέσβευαν για το θέμα αυτό και πίστευαν οι Μανιχαίοι, ακόμη εδώ και η δική μας φιλόσοφος ο Πλάτων από τις οποίες επηρεάστηκε στη Δύση ο Αυγουστίνος κτλ. και τα λοιπά κι άλλοι οι Μανιχαίοι εισήγαγαν την σύγκρουση μεταξύ φωτός και σκότους που ήταν βασική διδασκαλία τους και στη σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κακός και καλός Θεός ένας είναι ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο για να δοξαστούν κι άλλοι μαζί του δεν υπάρχει κακός Θεός, Λοιπόν, απλώς ο εωσφόρος ήταν άγγελος, φωτός και έγινε σκότος, είναι δαίμονος, αλλά δεν είναι θεός. Άλλα όμως σχήματα θρησκευτικά όπως οι Μανιχαίοι πίστευαν ότι είναι ο θεός του καλού και ο θεός του κακού και υπάρχει μια διαρκή σύγκρουση μεταξύ του θεού του καλού και του θεού του κακού. Αυτό είναι ξένα προς την αποκαλυφθήσα αλήθεια. Δεν υπάρχει σύγκρουση επομένος μεταξύ φωτός και σκότους. Ο Πλάτων υποστήριζε ότι η ψυχή ανήκε προηγουμένως στον αγέννητο κόσμο των ιδεών και στη συνέχεια περικλείστηκε στο σώμα για να τιμωρηθεί. Η θεωρία αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τους πατέρες, γιατί διότι οι πνεύμα τη γνώριζαν ότι και η ψυχή και το σώμα είναι κτίσματα δημιουργήματα του Θεού και μάλιστα είναι καλά δημιουργήματα, εξ αρχής αφού ο Θεός δεν είναι του κακού τα συστήματα αυτά που ανέφερα προηγουμένω, τα μανιχαϊστικά συστήματα και άλλα, πίστευαν ότι το σώμα είναι κακό, γιατί το σώμα δημιουργήθηκε από τον κακό Θεό. Η ψυχή είναι καλή, διότι δημιουργήθηκε από τον αγαθό Θεό, άρα πρέπει να απελευθερωθεί η ψυχή από το σώμα για να απαλλαγεί από το κακό. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι αποδεκτή αυτή η θεωρία γιατί οι πατέρες γνώριζαν και γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση του εαυτού του αλλά και συνείδηση του περιβάλλοντος του. Ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι μέσα στο σώμα και έχει συνείδηση του περιβάλλοντος του και επομένω ξέρει μέσα από την Αποκάλυψη ότι δεν είναι αίτιος του κακού ο Θεός. Επίσης οι θεόπτες πατέρες γνωρίζουν εκ πύρας ότι ο άνθρωπος έχει δύο μνημονικά συστήματα. Το ένα είναι το μνημονικό σύστημα που βρίσκεται στα κύτταρα και συνδέεται με το νευρολογικό σύστημα του οργανισμού του ανθρώπου. Δηλαδή, μέσα στα κύτταρα υπάρχει το DNA και ξέρουν τα κύτταρα τι πρέπει να κάνουν. Από την πρώτη στιγμή που το κύτταρο, το άριο της μητέρας μησοκονομιμοποιείται, γίνεται ένα κύτταρο και μετά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται, τότε αμέσως ε, υπάρχουν τα μνημονικά συστήματα. Υπάρχει το μνημονικό σύστημα, υπάρχει η κεταρική μνήμη. Το ξέρουν αυτό οι πατέρες, αλλά συγχρόνως ξέρουν ότι υπάρχει και το πνευματικό μνημονικό σύστημα που συνδέεται με τη μνήμη του Θεού και ενεργείται μέσα στην ψυχή, στην καρδιά. Άρα υπάρχουν δύο μνήμες. Είναι η κεταρική μνήμη, η οποία είναι η μνήμη του σώματος και ξέρουν τα πάντα τι πρέπει να κάνουν και πώς να κινηθούν. Και υπάρχει όμως και η μνήμη του Θεού που γίνεται μέσα στην καρδιά, την οποία εμείς οι περισσότεροι αγνοούμε. Νομίζουμε άνθρωπος είναι μόνο αυτός ο οποίο έχει ζωή και έχει κυταρική μνήμη και ξέρουν και λειτουργούν καλά τα κύτταρα. Αλλά πραγματικός άνθρωπος καθ' είναι αυτός που αναπτύσσει και την πνευματική μνήμη της καρδιάς, την νοερά αυτή ενέργεια. Αυτό το πνευματικό μνημονικό σύστημα γνωρίζεται από την πείρα με την νοερά προσευχή και τα αποτελέσματα αυτής της προσευχής. Εκείνος που έχει μελαγχολία θεραπεύεται με αποκατάσταση της χημικής συνδέσεως στις συνάψεις του μέσα στο μυαλό του, τον και μέσα στον κυταρικό κόσμο. Άρα παράλληλα γίνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και θεραπεία στην ψυχή, η οποία θεραπεία στην ψυχή επεκτείνεται και στο σώμα. Επομένως με την αερά προσευχή στην καρδιά έχουμε ορισμένα φαινόμενα εκτός από την αγάπη ότι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει φόβος σε τέτοιο σημείο μένει ανυπερέαστος που μπορεί το σώμα του να περάσει τα χειρότερα βασανιστήρια και να μην αρνηθεί το Χριστό. Αυτό φαίνεται και από τις ψυχικές και τις σωματικές ασθένειες. Πάντως, εκείνο που ήθελα να πω στη σημερινή εκπομπή ότι έχουμε συνδημιουργία ψυχής και σώματος από το Θεό και βεβαίως η ψυχή ενεργεί μαζί με το σώμα αλλά είναι και διαφορετική η ψυχή από το σώμα. Αυτό θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.